Εδώ είμαστε φίλε και φίλοι για να ανοίξουμε μια πολύ σημαντική και ευαίσθητη συζήτηση. Και το λέω ευαίσθητη ω προ το περιεχόμενο και ω προ την ανάγκη στήριξη που έχει ένα συγκεκριμένο τομέα. Θα συζητήσουμε για τους εργαζόμενους του εργαζόμενου του ΤΕΚΑΒ. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Καλογιανάκη, ο οποίο είναι μαζί μα, είναι ο πρόεδρο των εργαζομένων του ΤΕΚΑΒ Κρήτη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, Καλογιανάκη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έλεγα στην εισαγωγή ότι είστε τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα αντικρίσουμε σε μια δύσκολη στιγμή όλη στην ζωή μα, λίγο πολύ κάποια στιγμή, όλοι είτε εμεί είτε συγγενικά μα πρόσωπα, ε, για να μα μεταφέρει σε κάποιο ε, νοσηλευτικό ε, ε, ίδρυμα. Μια δύσκολη δουλειά στην οποία καλείστε καθημερινά να ανταπεξέλθετε. Έχει καταλάβει ο κόσμο πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σα. Καταρχήν, καλησπέρα στου σα. Ε, Όπω τα είπατε, είναι πάνω κάτω, αλλά ξέρετε κάτι, όταν ο άλλο έχει εκείνη τη στιγμή έχει μια μεγάλη ανάγκη, είτε είναι άρρωστο, δεν, δεν, καταλαβαίνει ούτε το χρόνο, δεν καταλαβαίνει ούτε αν καθυστερήσουμε λίγο ή αν έρθουμε γρήγορα. Θέλει να κάνει. Έχει το πρόβλημά του. Άρα λοιπόν, εμεί επικεντρωνόμαστε πάντα σε αυτό το κομμάτι. Ε, μπορεί να το καταλάβει αργότερα, μετά που θα γίνει αυτό και κάτι και το σκεφτεί, τότε μπορεί να καταλάβει. Τη διαφορά. Ακριβώ την ψυχραιμία αυτή. Αλλά να ξέρετε, αυτό που περιμένει στο σπίτι, πάντα ο χρόνο του φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, έστω και αν είναι μικρό. Και φυσικά έχει πάντα δίκιο και εμεί ε, πρέπει να. Το μόνο σε αυτό που πρέπει να κάνουμε και τίποτα από τον περίγυρο. Άρα, πολλέ φορέ, κύριε Καλογεννάκη, έχετε αντιμετωπίσει και το στίχημα του χρόνου, το να μεταβείτε γρήγορα σε κάποιο περιστατικό, και το ζήτημα τη διαχείριση των ανθρώπων. Την, την, αντίδραση, την δυσκολία, το άγχο, την πίεση μπροστά σε ένα σοβαρό ενδεχομένω περιστατικό. Εντάξει, όλα τα περιστατικά, να ξέρετε, είναι και θέμα timing. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι Μπορεί να τύχει ένα περιστατικό του πολύ σοβαρό σε μια ε, ε, στιγμή χμή που θα έχει πάρα πολλή δουλειά και όλα τα σενωφόρα είναι καλυμμένα και αναγκαστικά να μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε άμεσα. Δεν yeah. μπορεί να καθυστερήσουμε. Αυτό δεν οφείλεται σε εμά οπωσδήποτε, οφείλεται σε άλλου παράγοντε. Η κίνηση yeah. είναι ένα μεγάλο ε, πρόβλημα, ειδικά μέσα στο Εράκλειο, Πώ χρονικά θα φτάσουμε σε ένα περιστατικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε. Αλλά ο πολίτη πρέπει να είναι σίγουρο ότι όταν ένα σονοφόρο είναι ελεύθερο, με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή που θα γίνει το τηλέφωνο και υπάρχει ελεύθερο, θα φύγει από όποιο σημείο να υπάρχει, ειδικά μέσα στην πόλη, θα φύγει κατευθείαν. Τώρα, μιλάμε για έξω από την πόλη και μιλάμε για περιφέρεια, οπωσδήποτε υπάρχουν διαδρομέ που είναι πάρα πολύ μεγάλε και πάρα πολύ ώρα. Αλλά πάντω εμεί, και το τηλεφωνικό κέντρο, το δικό μα σώστε, είμαστε αμέσω στο καθήκον, δηλαδή την ώρα που θα μα διαβαστεί ε, προτρέχουμε όσο γρήγορα μπορούμε, ξεπερνώντα τι συνθήκε για να φτάσουμε και στον προορισμό μα. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που μπορεί να συναντήσετε ε, ω πλήρωμα του, του ΕΚΑΒ, Είναι ας πούμε, η δύσκολη πρόσβαση, η... Το, το να εγκλωβιστείτε ενδεχομένω κάπου. Έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ για γειτονιέ, α πούμε, στο Ηράκλειο, που δεν ξέρουμε πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση ε, ενός ενό ασθενοφόρου. Το, 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 το μεγάλο σύν είναι το ελεύθερο το ασθενοφόρο. Αν ξεπεράσουμε αυτό, αυτό είναι το πρώτο. Το πρώτο. Αν αυτό περάσει, τα υπόλοιπα θα τα ξεπεράσουμε. Υπάρχουν γειτονιέ πάρα πολύ, ειδικά με τα παραχαρισμένα αυτοκίνητα που είναι τα σνοφόρα μεγάλα και δεν μπορούν να περάσουν πολύ, πολύ εύκολα. Υπάρχει χαρτογράφηση, υπάρχουν πάρα πολλοί μονόδρομοι, υπάρχουν πολύ πολλά διέξοδα. Αλλά πάντα θα βρούμε τη λύση με τη βοήθεια τηλεφωνικού και του συναδέλφου. Πάντα βρίσκουμε τη λύση. Ε, Δεύτερη κίνηση. Εξαρτάται πάλι τι ώρα είναι και πού είναι. Όλα παίζουν σημασία. Δηλαδή, κάθε στιγμή παίζει, το προστατικό παίζει σημασία πού βρίσκεσαι, πού είσαι και πού θα πα και αν είσαι κοντά ή μακριά. Mm -hmm. Αλλά πάντα, ειδικά οι χρόνοι μέσα στο Heraklion, μέσα στα 10 με 12-15 λεπτά, συνήθω έχουμε φτάσει. Mm -hmm. ε, τα χρόνια τη πανδημία. Ε, μπορεί ακόμη να είναι εδώ ε, ο COVID, να είναι παρόν ο COVID. Ωστόσο, περάσαμε ε, χρόνια στα οποία υπήρξε πολύ δύσκολη διαχείριση των, των περιστατικών. Ε, ήρθατε κι εσεί αντιμέτωποι με μια τελείω διαφορετική καθημερινότητα, με δύσκολε συνθήκε. Δεν ξέρατε κι εσεί οι ίδιοι τι έχετε να αντιμετωπίσετε. Ε, ε, παραλαμβάνοντα έναν ασθενή ο οποίο ενδεχομένω είχε COVID και έπρεπε να τον μεταφέρετε. Αυτό διαμόρφωσε ένα τελείω διαφορετικό πλαίσιο στη δικιά σα τη δουλειά, έτσι. Εγώ θα το πω τρομοκρατία. Τρομοκρατία. Έτσι θα το πω. Οι πρώτε μέρε πρέπει ήταν πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολο. το άγνωστο. Ναι. Το άγνωστο. Δεν ξέραμε κι εμεί οι ίδιοι και η ενημέρωση που είχαμε ουσιαστικά, αλλά κι εμεί οι ίδιοι δεν ξέραμε πώ να συμπεριφερθούμε. Είναι ένα καινούριο πράγμα μια καινούργια πανδημία. Δεν είχαμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ήταν πρωτοφανή για μα και για όλο τον κόσμο, πιστεύω. Έτσι, οποίο, οποία, όπω βλέπετε, τα κατάλληλα πάτη υπάρχουν και συνεχίζονται να υπάρχουν. Είτε σημαίνει σε σχέσει ε, προσωπικού, είτε σημαίνει σε σχέσει ε, οικογενειακές, οικογενειακέ, είτε τα, 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 απορία στα παιδιά που τα αφήσαμε στο σπίτι και ένα σωρό άλλα πράγματα. Οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ δικοσμένε. Ε, εντάξει, με τον καιρό, όσο περνούσε ο, ο καιρό, ε, η κατάσταση είχε εξομαλυνθεί. Είχαμε την, το, το, τα εμβόλια, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για μα. κάνε μην κάνει εμβόλιο, συνάδελφοι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν γιατί εμβολιάσει. Υπάρχει ένα ένα μεγάλο διχασμό. Με, γενικά σε όλε τι υπηρεσίε, στα νοσοκομεία, στο ΕΚΑΒ, παντού. Όχι, μάλλον τώρα, ναι, στου χώρου υγεία. Ναι, δηλαδή. Στου χώρου υγεία, γενικά. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολε οι θήκε. Ευτυχώ και δυστυχώ όπω πέρασε, πέρασε. Ελπίζουμε να μην ξανάρθει η ίδια Αν και πιστεύω, αν ξανάρθει κάτι άλλο, θα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε περισσότερη γνώση αυτή τη στιγμή. Αλλά οπωσδήποτε δεν Μπάβιν να ήταν μια, μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλου μα. Ε, δεν, δεν ήταν θέμα δουλειά. Απλώ ήταν θέμα φόβου, ε, αποστροφή του μυαλού. Πώ να το πω, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, δεν ξέραμε πώς, στην αρχή πώ να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί δηλαδή, κανεί δεν είχε γνώση γι' αυτό. Ακούγαμε την τηλεόραση, ακούγαμε περιστατικά. Εγώ θυμάμαι το πρώτο περιστατικό που πήραμε, α πούμε. Ένα άνθρωπο το πήραμε και μετά από μισή ώρα είχε απεβιώσει. Δηλαδή, τρομερές εικόνες, ας πούμε, για να τις σκέφτεσαι, για να τις βιώνεις κάθε μέρα. Εντάξει, έχουμε την εμπειρία, ευτυχώς γι' αυτό. Το προσωπικό είναι άριστα εκπαιδευμένο, έχει τεράστια εμπειρία. Και εντάξει, με τον καιρό, καταφέραμε να, να ξεπεράσουμε το σκόπελο. Να, να είστε κι εσείς άνθρωποι και όταν λέτε εσείς ότι παίρνετε έναν ασθενή, ο οποίος σε μισή ώρα Αφήνει την τελευταία του πνοή την ώρα που τον έχετε μεταφέρει σε κάποιο ε, νοσοκομείο το στοιχείο του ανθρώπινου, τη ψυχολογία και το πώς σκέφτεστε κι εσείς, ειδικά το μιλάμε για την περίοδο πανδημίας και που φόβο, ήταν, φόβο, φόβο, ήταν φόβο, ο φόβος, φόβος φόβο. πώς θα επιστρέψετε στο σπίτι σας Ακριβώς, το, το, ο μεγαλύτερο φόβο ήταν αυτός Φοβόσασταν, ας πούμε, να αγκαλιάσετε και τα παιδιά σα, Εννοείται. επιστρέφοντα Εννοείται. έτσι Εννοείται. Mm -hmm. ε, Και τώρα πάμε στο σήμερα, κύριε Καλογεννάκη. Και το ρωτώ αυτό γιατί. γιατί, και η πανδημία, αλλά και γενικότερα έτσι, οι δυσκολίε οι οποίε αντιμετωπίσατε, έφεραν στην επιφάνεια τα κακό κείμενα. Έφεραν στην επιφάνεια <coughs> πράγματα τα οποία θα έπρεπε ενδεχομένω να έχουν γίνει και δεν ξέρω αν έχουν γίνει ακόμα. Σε ό,τι έχει να κάνει και με την ενίσχυση τη δικιά σα, τη δουλειά σα, το να γίνεται πιο εύκολη και πιο ασφαλή η δικιά σα η δουλειά. Έχουν γίνει βήματα πρόοδου από τότε. Από τότε που σηκώσατε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο βάρο. Κοιτάξτε να δείτε, διαχρονικά μετά του Ολυμπιακού Αγώνε οι παρεμβάσει τη πολιτεία σε επίπεδο ΕΚΑΒ και σε επίπεδο νοσοκομείων δεν είναι μεγάλη. Να Θα το πω έτσι πιο απλά. Υπάρχουν παρεμβάσει, αλλά όχι αυτέ που πρέπει να γίνουν. Θα σα πω ένα απλό πράγμα. Από το 2003 των Ολυμπιακών Αγώνων, ασθενοφόρα, ε, ασθενοφόρα, έχουν αγοραστούν από την πολιτεία, έρχονται μόνο, μόνο από δωρεέ ή από, από χορηγού ή από. Εγώ δεν θυμάμαι προκήρυξη ασθενοφόρων από το 4 και μετά. Από το 2004 και μετά. Ναι. Κανένα τουλάχιστον με ότι... κόστο πολιτεία. Ακριβώ, ακριβώ όπω το λέτε. Υπάρχουν, έχουν έρθει ασθενοφόρα, αλλά έχουν έρθει από ιδιώτε, από το νιάρχος, από εφοπλιστέ, από διάφορου, από ιδιώτε. Καλώ υπάρχουν κι αυτέ. Καλώ υπάρχουν, δεν το συζητάμε. Αλλά εμεί στηριζόμαστε μόνο σε αυτέ. Εμεί η απέτηση που έχουμε, η δικιά μου η απέτηση. Η απέτηση ε, του ΕΚΑΒ είναι ότι κάθε 5-6 χρόνια πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση του στόλου. Δηλαδή, αν σκεφτείτε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε ασθενοφόρα το 2016 τα Mercedes που είναι μέσω τη περιφέρεια. Είναι ήδη 8 χρονών. Τα υπόλοιπα που έχουμε είναι το 8, μια δωρεά των ανθρωπιστών. Φανταστείτε ότι τόσα χρόνια ε, δεν υπάρχει ανανεώση. Τώρα τα τελευταία έχουν πάρει κάποια πεζο, κάποιο πεζό από κάποιε δωρεέ. Και Πρέ... όταν λέμε 8 χρονών, γιατί δεν είναι ένα συμβατικό όχημα το οποίο στα 8 χρόνια μέσα μπορεί να κάνει ένα χύψι χι αριθμό χιλιόμετρων, τα ασθενοφόρα διανύουν τεράστιε αποστάσει και χιλιάδε χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, εμεί αυτό που ζητάμε είναι η πρόβλεψη στα στενοφόρα. Υπάρχει μια πρόβλεψη από την, από την περιφέρεια αυτή τη στιγμή για 10 στενοφόρα. Υπάρχει μια πρόβλεψη από το Πολιτικής προστασία, τον κύριο Γικί για κάποια στενοφόρα. Κάτι χειροπιαστό όμω τουλάχιστον πριν τον Ιούνιο του 2025, από ό,τι ναι. μα έχουν πει, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει φω δηλαδή, μέχρι τον Ιούνιο του 2025 τουλάχιστον. Σε επίπεδο Κρήτη, είναι μεγάλε οι ανάγκε ό,τι έχει να κάνει με τα, με τα οχήματα, με τον εξοπλισμό δηλαδή σε ασθενο, σε λέγα, ε, Έχουμε ανάγκε. Δεν θα πω ότι είμαστε σε, σε πολύ κακό επίπεδο. Σε κακό επίπεδο. Υπάρχει το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι με τις εταιρίες ε, των, των ασθενοφόρων, δηλαδή δεν υπάρχει στόχο ανταλλακτικών αυτή τη στιγμή στι εταιρείε όπω υπήρχε παλιά. Mm. Πρέπει να παραγγείλει λοιπόν, ένα ανταλλακτικό, να περιμένει πω έχει και 20 και ένα μήνα για να φτιαχτεί. Άρα, αυτό ένα μήνα, να μην ανακλείσει ένα στενοφόρο μέσα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πλήγμα για την υπηρεσία. Μπαίνουν δηλαδή σε αδράνεια στενοφόρου. Σε αδράνεια, διότι μπορεί να κυκλοφορήσουν, διότι περιμένουν τα ανταλλακτικά. Δεν είναι τόσο χρηματοδότηση. Είναι θέμα εταιρεών περισσότερο. Δηλαδή, καθ' εταιρείε να εκπληρώσουν τα ανταλλακτικά κλπ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το μεγάλο. Ευελπιστώ ότι οι υποσχέσει αυτή θα γίνουν, αλλά σα είπα, αυτό, αυτό, είναι κάτι που να γίνεται συνεχόμενα. Δηλαδή δεν θα σταμάτε, η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Mm -hmm. Πρέπει κάθε δύο-τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια να υπάρχει μια πρόβλεψη πότε θα ξανάρθουν, πότε θα τα πάρουμε κλπ. Και και Διότι δηλαδή, δυστυχώ είναι αυτοκίνητα όταν δουλεύουν 24 ώρε βάσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα έχουν ζημιέ οπωσδήποτε, yeah. τα τρακαρίσματα, τα πάντα, γιατί κυοφορούν στον δρόμο. Άρα λοιπόν. Αυτό είναι το βασικό μα πολλά χρόνια τώρα. Να πάμε και στο έμψυχο δυναμικό. Ε, τι γίνεται λοιπόν με τους εργαζόμενους αρκούν και <coughs> τι ζητάτε κι εσεί, ε, αν ζητάτε περισσότερους και πόσους και το λέω αυτό βέβαια ε, για το επίπεδο τη uh, Κρήτη, και ποιε είναι οι ανάγκε λοιπόν που έχουμε σε εργαζόμενους Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε, τα δύο μεγαλύτερα θα πω εγώ σε προσωπικό, mm -hmm. είναι η συνάδελφοι επικουρικοί που έχουν έρθει από τον COVID και μετά, mm -hmm. και δεύτερο είναι ο μεγάλο μέσο όρο ηλικία των πληρωμάτων έχει ανέβει επικίνδυνα πολύ ο μέσο όρο ηλικία. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει κόπωση, σημαίνει προβλήματα μειοχητικά και άλλα προβλήματα όπω κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για όλου μα. Μεγαλώνουμε όλοι. Δηλαδή μεγάλη προκήρυξη πάλι από το 6-7 δεν έχει ξαναγίνει, δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει. Ακούμε υποσχέσει, αλλά δεν έχει γίνει. Η επικουρική αυτή τη στιγμή είναι το οξυγόνο το δικό μας, να το πω έτσι. Δηλαδή έτσι και αποφασίσουν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φύγουν που τώρα εξυπηρετούν πάγιε ανάγκε τη υπηρεσία και δεν του ανανεώσουν, νομίζω θα πάμε. Θα έχουμε σοβαρό, σοβαρό το, πρόβλημα. Υπάρχει χρονικό σημείο ορόσημο. Υπάρχει σημο... είναι το τέλο Δεκεμβρίου. Τέλο Δεκεμβρίου, λοιπόν. Τέλο το Δεκεμβρίου του 2024, το οποίο και πέρυσι που έγινε η ανανέωση κατά σύγκριση του Χρυσοκοίδη, πήγε έξι μήνε μετά, το κάναμε ένα χρόνο. Αλλά yeah. δεν μπορεί να, να έχουμε όλου του ανθρώπου αυτού, οι τη οικογένειά του, ομήρου, και να περιμένουμε την τελευταία μέρα που θα λήξει η σήμασή του. Υπάρχει να... αριθμό το πώ είναι σε επίπεδο Κρήτης. Ε, Δεν το έχω πρόχειρο. Θα σα πω ότι πρέπει να είναι γύρω στου. Ε, 50, 40-50. Ναι. Οικογένειε λοιπόν, οι οποίε από τη μία οικογένειες και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι περιμένουν και δεν ξέρουν, ναι. δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Ναι. Υπάρχει όχι, κάποια πληροφορία. Υπάρχει, όπω για αρέτα α πούμε, αυτό, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, χειροπιαστό να έχουμε. Δε... Διαρροέ. Ότι λέτε. θα ανανεωθεί ότι θα ανανεωθεί ξανά πάλι, αλλά πάλι για μικρό χρονικό οριζόντα. Δηλαδή, έξι μήνε, ένα χρόνο, δεν ξέρω, δεν μα έχουν πει συγκεκριμένα. Και δεν είναι μόνο αυτό οι διασώστε που είναι έξω. Υπάρχει το υπόπροσωπικό πίσω από εμά που μας στα φώτα και μα βλέπουν. Mm. Υπάρχει το, 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 τεχνικό κομμάτι, υπάρχει το συνεργείο. Θα σα πω ότι το συνεργείο αυτή τη στιγμή το συνεργείο μα είναι ένα συνεργείο το οποίο δεν πήρε τι προποθέσει. με χρόνια να αλλάξουμε, να βρούμε, να βρούμε ένα καινούριο συνεργείο, συνεργείο. Δεν έχουμε τεχνικού, δεν προκυρήσουν καθόλου θέσει τεχνικών ούτε επικουρικών. Mm. Δεν έχουμε διοικητικού υπαλλήλου, γιατί πρέπει να είναι υποστηριστικά από πίσω να μα υποστηρίζουν. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι επικουρικών διοικητικών που θα είναι με τεράστιο πλήγμα αν φύγουν και αυτά τα παιδιά από εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σα είπα, είναι το οξυγόνο το δικό μα επικουρική και πάση θυσία ε, με κάθε προσπάθεια πρέπει τουλάχιστον, τουλάχιστον να γίνουν επαορίστου για να ξέρουμε και εμεί σίγουρα τη δύναμή μα για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει λοιπόν με μια πολιτική απόφαση. Να πάρθει απόφαση και να πούνε ότι δικιά μα πολιτική απόφαση είναι αυτό. Εννοείται. Μα, μα, πάντα όλα είναι πολιτικές αποφάσεις. Mm. Στην αρχή λέγαμε ότι ήταν η κονδύλια του COVID. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Παίρνουν κάποιου επικουρικού κατά καιρού. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια οριστική λύση στο θέμα αυτό και τι αβεβαιότητε που κυριαρχεί και για μα που είναι συνάδελφοι και για τι οικογένειε των ανθρώπων και για του συναδέλφου και όλου. Έχουμε το περιθώριο αυτή 40-50, όχι μόνο από την πλευρά τη αβεβαιότητα, αλλά και τη λειτουργία του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, πλέον mm. έχουμε το περιθώριο αυτή 40-50 κάποια στιγμή να μην ανανεώσουν και να μην ε, βρίσκονται την άλλη μέρα στο, στο ΕΚΑΒ. Γιατί τώρα μιλάμε για μία ακόμη ανανέωση, α είναι και ένα χρόνο. Έχουμε πρόσφατο το, το, το πρόβλημα τη είναι προσβέστες. Και, και για αυτού θεωρούσαμε ότι είναι απαραίτητοι. Δεν του θεωρούσαμε ότι είναι απαραίτητοι. Άρα θεωρούσα... το φοβάστε ο σενάριο. Εννοείται. Ό, όταν δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια σου, πρέπει να έχει πάντα τι αμφιβολίε σου. Ζούμε σε χρόνια δύσκολα και επικίνδυνα. Ε, οι αποφάσει ε, πολλέ φορέ είναι κάθετε και επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Εγώ με του προσβέστε, πιστεύαμε όλοι ότι περιμένουμε κλιματική αλλαγή θα κάτσουν εδώ, θα βοηθήσουν σε άλλα πράγματα εκτό από τι φωτιέ. Και όμω βλέπετε τι έγινε. Δεν το λέω ότι και εμεί θα γίνει το ίδιο. Απλώ σα λέω ένα παράδειγμα απλό. Ότι δεδομένο θεωρούσαμε, αλλά δεδομένο δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. κύριε Καλογενέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη την συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο δικός σας ο χώρος εργασίας είναι πολύ ευαίσθητος και καλό είναι τα, τα κακό κείμενα και να τα λέμε και να σας λέμε φυσικά και το μπράβο, μην το ξεχνάμε αυτό, τα κακό κείμενα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηθίκες εργασίας, το πώς δουλεύετε, να έχετε ένα καλό πλαίσιο δουλειά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.